Πάμε τώρα, για πες μας λίγο. Ο Αλέξης Κούγιας τώρα απειλεί, θα κάνει μηνύσεις σε δικηγόρους, ηθοποιούς, μόδιστρους, παρουσιαστές. Τι είναι αυτά τώρα εδώ? Σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνα, θέλεις, βέβαια, Σταυρούλα. Ναι. Όπως λέει, θα κάνει μηνύσεις σε όλους. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε, λέει ότι μου έχει δώσει την εντολή ο κύριος Λιγνάδης να στραφώ εναντίον όλων όσων κατακρεούργησαν το τεκμήριο της αθωότητάς του. Δικηγόροι, ηθοποιοί, μόδιστροι, παρουσιαστές, αλλά και ειδικά εις βάρος ενός δικηγόρου, ο οποίος εχθές στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook προκαλούσε οποιονδήποτε να καταγγείλει τον κύριο Λιγνάδη. Είτε αυτό κακό. Ναι. Θα ακούσουμε σε λίγο. Ο Στέλιος Καρύπης. Προσπαθούμε να τον εντοπίσουμε. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον συγκεκριμένο δικηγόρο που αναφέρεται ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος, όπως λέει, δωρεάν, επειδή κάποιοι δεν έχουν χρήματα για να πληρώνουν δικηγόρους, μπορώ να αναλάβω την υπόθεσή τους εφόσον έχουν καταγγελίες κατά του Λιγνάδη. Και μπράβο στον δικηγόρο, εγώ θα έλεγα. Τη στιγμή που ο Αλέξης Κούγιας τον κατηγορεί και λέει ότι θα κάνει μήνυση, εγώ λέω μπράβο στον δικηγόρο. Γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει χρήματα για να πάει σε δικηγόρους. Δεν έχει χρήματα ούτε να περάσει το κατόφλι από ένα δικηγορικό γραφείο. Γιατί δεν έχει λεφτά. Αντί να χειροκροτούμε κάποιον ο οποίος λέει δωρεάν θα μπορέσω να σας υπερασπιστώ για αυτό το οποίο πάθατε, να δώσω μάχη για εσάς που βιαστήκατε, κακοποιηθήκατε από το Λιγνάδη, δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε επειδή δεν έχετε, να τον βάλουμε στον τοίχο τον δικηγόρο, τον άνθρωπο τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε όμως τις περιβόητες δηλώσεις που έχετε δει, βέβαια, το πρωί του Αλέξη Κούγια. Σας έχουν βομβαρδίσει τα τηλεοπτικά κανάλια. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πάρα πολύ νωρί. Η τελική απόφαση ήταν ότι θα κρατεί ο κ. Λιγνάδης προσωρινά. Δεν έχω κάνει ποτέ προσφυγή σε διάταξη ανακριτού. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνω προσφυγή. Είναι μια δικογραφία που πραγματικά δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Η προσωπική μου άποψη με ό,τι σημαίνει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο είναι ότι είναι μια δικογραφία που εάν δεν ήταν ο Λιγνάδης και αν δεν είχε συμβεί αυτό που συνέβη αυτές τις ημέρες θα ήταν με συνοπτικές διαδικασίες ελεύθερος. Δυστυχώς ούτε η κυρία ανακρίτρια ούτε ο κύριος εισαγγελέας άντεξαν αυτή την πίεση. Όμως εγώ είμαι βέβαιος ότι ο άνθρωπος αυτός στο τέλος θα αθωωθεί. Τώρα αν θα αντέξει μέχρι τότε είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ τι βλέπω, έναν Αλέξη Κούγια καταβεβλημένο. Ναι. Ένα Αλέξη Κούγια που ούτε να μιλήσει δεν μπορούσε από την κούραση ίσως, γιατί ήταν πάρα πολλές ώρες. Ήταν πάρα πολλές ώρες. Ξεκίνησε από χτες το πρωί και ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα στην ουσία. Και εδώ βλέπουμε, ότι αυτό που πιστεύανε και θεωρούσαν κάποιοι ότι θα βγει έξω ο Λιγνάδης, ότι δεν θα προφυλακιστεί, εν τέλει η ελληνική δικαιοσύνη μίλησε. Μπράβο στους αγγελείς, οι οποίοι εξέτασαν και είδαν ακριβώς το τι γίνεται, και πήραν την απόφαση, την οποία έκριναν και αυτή τη στιγμή βλέπουμε δυστυχώς κάποιοι να επιτίθονται στους δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή πόλεμος κατά των εισαγγελέων οι οποίοι πήραν την απόφασή τους. Γιατί κύριοι, χτυπάτε τη δικαιοσύνη επειδή είναι πέραν των συμφερόντων. Χτυπούν κάποιοι τους δικαστές, τους εισαγγελείς. Επειδή τι έκαναν, σωστά τη δουλειά τους. Επειδή τήρησαν τον όρκο τους. Αν είναι δυνατόν. Ενοχλούνε, Φίλιππε. Ακόμα αν είναι και δυνατόν, αυτές ενοχλούνε, όπως αν είναι δυνατόν να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, δημοσιογραφίσκοι, ρουφιάνοι οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό μας λένε ρουφιάνους δημοσιογράφους κάποιοι. Γιατί δυστυχώς υπάρχει τέτοια μερίδα ρουφιάνων δημοσιογράφων. Πληρωμένων δημοσιογράφων. Υπάρχουν και αυτοί. Παπαγαλάκια. Συμφερόντων. Πάρε τόσο και πες αυτό. Πάρε τόσο και εμείς εκεί. Ξεφτύλες. Αλητία δυστυχώς υπάρχει.
Και δεν αναφέρομαι καθόλου στον κύριο Κούγια, γιατί βλέπω τον κύριο Κούγια δίπλα. Δεν έχει καμία σχέση ο κύριο Κούγια με αυτά τα οποία λέω. Και είμαι ξεκάθαρο. Δεν έχει σχέση ο Κούγια με αυτά τα οποία λέω. Μιλάω γενικώ. Για το τι συμβαίνει.